πολύς καλός. Σαν χαδαρός πετσέλα είπα. Εμένα με βγαλές. Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιακώβου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοποιήσει. Επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Και τη δεόμετα υπερελαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, και συσκέψεως, συμπαρίσεως, διαθέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Δημάρχου Λέσπων, των Αντιδημαρχών, του Προέδρου και των Μελών, του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσιντε πάντων των μετεβλαβία και καταλήξη, παρακολουθούν τον την Ιερά Μιχάη Συντάχτη, υγείας και βοηθείας υπερασπών υπομέ. Αυτή το πάλι
κυρίων με το υπέρ του ευσεβούς ημονδένους πάσης αρχής και εξουσίας και του κρατήμων και του καταξηράν των εσάρκια ένα φιλοκρίστημα στρατού και των σωμάτων ασφαλείας επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πόση. Εξ αποστήρας των μνημίσθου ιών εις τον κόσμο είναι το πεπαλημένο επιστρέψει, το πεπευκός αναστήσει και το τέταρτο μένο ζωοποιήσει, πρόσκεισε ημάς τους αξίους λόγους σου, συντοπιστό σου λαό, εορτάζοντας πνευματικός και την εμψαλμής και ύμνης δοξολογία Συ προσάγοντες, επιγερμένη σωτηρίω σου άρτη και ευδοκία οικογένεια των ανθρώπων. Κύριο δεηθόμεν, Κύριο Θεός ημών, την εκτιμή ταύτη μικεσία πρόσδεξον παρά των σούν δούλων και λέησον μας κατεπίδος του ελέους σου και τους εκτιμούς σου κατάψον εμάς και πάντα τον λαό σου τον απελευθόμενο το παρασού του ρούσιο νέος, ότι λέει μου κυφρά προς το Ισμάνης και εσύ τη δόξα να παίρνω το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίω δεηθόμενος Κύριε ο Θεός ημών, ο της αγάπης λειτουργός και της ειρήνης βραβητής και της ομοιμίας ο Κύριε, χάρη σε ειρήνη την αγάπη σου, το πλήρα δρόμο σου, δώσε μη το προσαγουράνεστε αγίπης, αλλήλως η αγάπη, καθώς και ο μαγιής σου Υιός προσάγουρατε εμάς. Δώσε μη αλλήλων τα βάρη γνωστάς και μετευνίας δουλεύει να δίνεις και να πληρώνει τον νόμο του Χριστού σου με τα πάσης προθυμίας λειτουργών σπηρέων κακών από πάσης επιβουλής και ενεργείας του Θεού. Ότι Θεός ειρήνης Αρχή, αρχή και εξουσία του τόπος και τίμιον πρεσβυτήριο, θα μου επιτρέψετε τώρα που η Λιτανία φτάνει στο τέλος της να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα στα σαργάς και εξουσίας που βαρθέθηκαν σήμερα στην Λιτανία αυτή και λειτουργία μας, όλα τα τμήματα τα οποία έλαβαν μέρος και στην Λιτανία αυτήν, των Ιερών Κλήρων και όλους εσάς, τους ευλαβείς χριστιανούς μας, οι οποίοι βρεθήκατε σήμερα στην Ιερά αυτή Λιτανία του Λιψάνου, του Αγίου Θεοδόρου του Βελιστίου, του Πολιούχου μας, που σήμερα, όπως ακούσατε, εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε το μεγάλο θαύμα το οποίο ετέλεσε το 1832, σώζοντας την πόλη και το νησί μας από τη φοβερά αρρώστια της Πονόλους. Και ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι το Ιερό Λείψανο του Αγίου μας που βρέθηκε ολόκληρο μετά την ανακομιδή του στον Ιερό Ναό της Χρυσομαλούσης μετεφέρθη εις το Μητροπιτού μας Ναό
και εκεί ετέθη μέσα εις τον τάφο, στον κέντρο του ναού, όπου μέχρι τότε εναυταφιέσαν τους Μητροπολίτας Μυτιλήνης. Και έμεινε εκεί μέχρι το 1832 που έκανε το μεγάλο θάμα και ίσω την πόλη μας και το νησί μας από την Μανώλη. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω σήμερα είναι ότι τόσο η Θεία Λειτουργία όσο και οι αγρυμνίες που γίνονται αλλά και η δανεία που τελείται σήμερα στην πόλη μας είναι, θα έλεγα, προτοπή και απέτηση του Δίου του Αγίου μας, ο οποίος, όπως ακούσατε χθες, παρουσιάστηκε το όνειρο του τότε πρωτοσκέρου και ζήτησε να βγάλουν το σώμα του από την Κρήτη, να αγρυμνήσουν όλη τη νύχτα και συνεχεία το πρωί να κάνουν ταινία γύρω από τον ναό. Αυτό λοιπόν που ζήτησε ο Άγιος Όχθος τελούμε και εμείς σήμερα. Λιτανεύουμε το Ιερό Σώμα του στην πόλη της Μυτιλήνης και προσευχόμεθα ο Άγιος Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου μας Θεοδόρου να χαρίζει στην πόλη μας και στο νησί μας όλα τα αγαθά του. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο παρά και πάλι να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά και ευλογημένα.